Να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αγορά των ακινήτων. Δηλαδή, ακούω από κόσμο, δεν βρίσκουν να νοικιάσουν. Όταν βρίσκουν να νοικιάσουν είναι πανάκριβα. Τα ακίνητα έχουν φύγει και για αγορά, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ οι τιμές και δεν ξέρω αυτό πόσο αντικειμενικό και πραγματικό είναι, ρεαλιστικό. Ναι, ανεβαίνουν όλα, το καταλαβαίνουμε κύριε Μπακ, αυτό καλημέρα, αλλά τα σπίτια έχει λογική να ανέβει η τιμή τους. Καλή σήμερα. Γενικότερα είδαμε το εξής, ότι μετά από 10 χρόνια μνημονίων, μια μείωση των αριθμών στην ακίνητη περιουσία ακόμα και 42% με σωταφικά, από το 2018 στη σήμερα βλέπουμε ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν αυξηθεί συνολικά περίπου στο 22-24%. Ήταν καταναμενόμενο. Όταν αυτή τη στιγμή είδαμε όλο τον κόσμο ότι ήθελε. Κύριε Μπάκα, μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε. Μείνετε μαζί μας, σας ζητάμε συγγνώμη. Λίγο να δούμε τι έχει γίνει. Έχουμε ένα τραγικό τροχαίο στην Καβάλα. Στην Καβάλα, για να ακούσουμε λίγο τη συνάδελφο και θα επιστρέψουμε λίγο. Έλα, Τασούλα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε καθοδόν να πάμε στην Γαλιψό του Δήμου Πακαίου Καβάλας να δούμε και από κοντά τις λεπτομέρειες για αυτό το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε εδώ και περίπου μία ώρα στην περιοχή. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο που κινούταν μέσα στο χωριό εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ένα φορτηγό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτέλεσμα αυτής της μοιραίας σύγκρουσης ήταν να σκοτωθούν 3 άτομα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, επιβάτης αυτού, αλλά και ο 55χρονος οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου που βρισκόταν συμπτωματικά στο σημείο. Και εκείνο το σημείο σταθμευμένο. Ήταν σταθμευμένο, ακριβώς. Είναι πάντως έντονες οι φήμες και αυτό θα εξεταστεί για το αν υπήρξε καταδίωξη πριν από αυτό το τραγικό περιστατικό. Αυτό θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε στις επόμενες ώρες κατά την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο λοιπόν μας, λες. Κάποια καταδίωξη να προηγήθηκε. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό να το μάθουμε. Θα το δει, Τασούλα που πάει τώρα κατευθύνεται. Τρεις νεκροί πάντως. Εφόσον έχεις κάποια νεότερα στη διάρκεια της εκπομπής, πάλι μας διακόπτεις και μας λες τα νεότερα. Διαφορετικά στα δελτία ειδήσεων της R3 που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε Τασούλα για την άμεση ενημέρωση. Είδηση, βέβαια. Τι να πει κανείς. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Μπάκα και να επανέλθουμε στην κουβέντα. Ελάτε, κύριε Μπάκα. Λέγαμε λοιπόν ότι. 22% σημείωσαμε 24% η αύξηση στα κίνητα τη τιμή του. Μέσα στη διάρκεια των 10 ετών. Από το 2018 στο 2022 είχαμε μια αύξηση συσσωρευτική στις τιμές των ακινήτων περίπου από 22-24% μετά από 10 χρόνια μνημονίων και μια μείωση των αξιών ακόμα και 42% σε πανελλαδική εικόνα. Γενικότερα βλέπουμε το εξής, ότι ο κόσμος ήθελε να αγοράσει ακίνητα. Θυμάστε 10 χρόνια των μνημονίων ότι οι τράπεζες δεν έβγαζαν νέες εργασιακά δάνεια. Θυμάστε ότι είμαστε περίπου στα 200-300 εκατομμύρια ευρώ το 2005-2006, θα βρισκόμαστε 17 δις ευρώ. Από 2019 και μετά βλέπουμε τις τράπεζες πραγματικά να ανοίγουν σιγά σιγά την στρόφιγγα των χρηστικών δανείων. Το 2021 έχουμε συσσωρευτικά 900 εκατομμύρια ευρώ εκδόσεις νέων χρηστικών δανείων με μέσο δανεισμού περίπου τις 100 με 110 χιλιάδες ευρώ για αξία και 160 χιλιάδες ευρώ. Και το 2022 ο στόχος είναι το 1,2 με 1,4 δις ευρώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αγγίζουμε τα επίπεδα προμνημονιακών ετών. Ενώ δεν είμαστε τα υπόλοιπα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο μάλλον και έχουμε θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Κύριε, έχετε δίκιο. Ξεχτείτε κάτι. Όσον αφορά τα νεότερα ακίνητα, όταν μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, όταν αναφερόμαστε στην δεδομένη χρονική στιγμή για μια αύξηση στα υλικά όσον αφορά την οικοδομή, ακόμα και 20-30%, αυτή η αύξηση κάπου θα μετακινηθεί. Ένα κομμάτι της αυξήσεως θα το πάρει πάνω για τα νεόδμητα. Για αυτά που δεν είναι νεόδμητα, γιατί όταν πάει ο άλλος να αγοράσει ένα διαμέρισμα της δεκαετίας του 80, του 90, αυτή η αύξηση πώς εξηγείται? Κύριε Νιέρη, εξηγείται ως εξής. Όταν κάποιος δεν μπορεί να αγοράσει ένα νεόδμητο ακίνητο, στέφεται στο παλαιό ακίνητο. Η δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι τους ανθρώπους δεν μπορούν να μπουν σε διαδικασία εύκολα να αγοράσουν ένα νέο ακίνητο, ένα ακίνητο κατασκευής 2018 και μετά. Γι' αυτό βλέπουμε μια μεγάλη επιστροφή του κόσμου, ιδιαίτερα σε παλιότερα ακίνητα, με στόχο την αγορά, ανακαίνιση, είτε μετά ο ίδιος να διαμείνει σε κοινό ακίνητο και να καλύψει δική του στεγαστική ανάγκη, είτε σε κοινό ακίνητο να τον κάνει προς εκμετάλλευση και προς ενοικίαση. Παράλληλα, είδαμε και πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε πολλές περιοχές της χώρας μας και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από επενδυτές αλλοδαπούς, οι οποίοι επένδυσαν στην ελληνική κλιματαγορά τα προηγούμενα έτη.
και μπήκαν σε διαδικασία να ανακοινούν τα κινητά και μετά αυτά τα κινητά να μεταπουλήσουν. Άρα γενικότερα είδαμε η κινητικότητα να καταγράφεται εντονή στα παλαιότερα κινητά αρχικά. Σιγά σιγά τώρα πλέον βλέπουμε να μπαίνουμε στα νεότερα κινητά και άλλο μια κινητικότητα, η οποία όμως αυτή η κινητικότητα έχει φρενάρει, αν επιτρέπεται ο όρος, λόγω του κόστους ζωής που έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα δούμε μια μικρή πτώση, έναν εξορθολογισμό στις τιμές, λόγω αυτού του φρένου που μας είπατε? Εμείς δεν θεωρούμε όσον αφορά τα νεότερα κινητά να δούμε φρένο ή να δούμε μείωση των τιμών στα νεότερα. Και ο λόγος είναι η αύξηση του κόστου κατασκευής. Αυτή η αύξηση, ένα μεγάλο κομμάτι θα το πάρει πάνω από τα νεότερα. Άρα θα κρατήσει τις τιμές ψηλά, λέτε, για τα νεότερα. Και μπορεί να ανέβουν κι άλλο, ίσως. Θα δούμε, ξέρετε κάτι, τα κινητά που έχουν αρχίσει να ανεγείρονται οι νέες υποδομές από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 έχουν τελείως διαφορετικό κόστος σε σχέση με τα κινητά που ανεγέθηκαν το 2018-2019-2020. Άρα θα δούμε σύντομα στις τιμές, άξιο τιμό το επόμενο τρίμηνο, διότι οι τιμές επηρεάζονται όχι από τη ζήτηση μόνο, που είναι μικρή πλέον δεδομένη στη στιγμή για τα νεότερα, αλλά λόγω του κόστους των υλικών. Ναι, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Τώρα με τα παλιά απλώς μας ξενίζει πάρα πολύ ότι είναι πολύ ανεβασμένες οι τιμές και στο ενίκιο και στο το ενίκιο, έχουμε αυτό. Ακριβώς, έχουν ξεφύγει πάρα ενίκιο, πολύ οι τιμές. Ξέρετε, το ενίκιο, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας μας που να μην συζητάει την αύξηση του ενίκιου. Αυτό τώρα σχετίζεται με το ότι δεν είχαμε ένα φρένο στις οικοδομικές δραστηριότητες και την περίοδο του μνημονίου και στη συνέχεια. Οπότε δεν έγιναν καινούργια σπίτια. Άρα ανέβηκε η τιμή όσων υπάρχουν ήδη. Κύριε Ρενιέρη, συνέβη το εξής. 10 χρόνια μνημόνιο σημαίνει 10 χρόνια μηδενική οικοδομική δραστηριότητα. Παράλληλα, σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έμπαινε καν σε διαδικασία να αγοράσει ακίνητο, καν στη σκέψη του. Θυμάστε ακριβώς τις εικόνες που είχαμε αυτή την δεκαετία. Άρα είχαμε μια μαζική κινητικότητα σε ενοικιά κατοικιών. 10 έτη σημαίνει 15.000 άνθρωποι κάθε χρόνο ψάχνουν για νέο ακίνητο, έτσι ώστε να στεγάσουν την οικογένειά τους ή ένα νέο ζευγάρι. 10 έτη σημαίνει 150.000 περίπου ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές αναζητούν κατοικία. Η κτηματαγορά ουδέποτε διέθετε τόσα πολλά ακίνητα κενά και προς μίσθωση. Άρα αυτά τα κίνητα όλα που ήταν ελεύθερα μισθώθηκαν. Χάρη τα κίνητα του 2018 και μετά άλλαξαν χέρια, γιατί η κτηματαγορά άρχισε να ξεκινάει ανωδικά, πουλήθηκαν. Και συγκεκριμένα κίνητα πλέον, και Ρενιέρη, μπαίνουν στη δικασία και πολλοί ενοικιαστές ανανεώνουν τα μισθωτήρια συμβολιά τους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το θέμα της στέγασης, ιδιαίτερα των ενοικίων, όταν η χώρα μας το 2019 είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, με 62,1% των ενοικιαστών να δαπανούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη από το 19. Είναι πολύ μεγάλο. Τόσο ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα χρήματα δίνει κάποιος για το ενίκιο? Κύριε Ρενιέρη, το 19, σκεφτείτε το 2022, ότι έχουμε επιπλέον νέα αύξηση. Και ταυτόχρονα έχουμε τον πληθωρισμό. Ό,τι λένε αυτή τη στιγμή οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, θα αγγίξει ακόμα και το 11%. Βλέπουμε την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά επιβαρύνουν πραγματικά το κόστος στέγασης. Το οποίο πραγματικά σας αναφέρω ότι θα δούμε ραγδαίες αυξήσεις γενικότερα στο κόστος. Το κόστος στέγασης δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι τα κοινόχρηστα, είναι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, είναι γενικότερα. Και παράλληλα έχουμε και μια αύξηση των αγαθών που ανάλογα το είδος μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 30%. Άρα γενικά ο κόσμος πιέζει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν καλά τα πράγματα, δηλαδή. Ναι, κύριε Μπάκα, δεν μας τα πάτε ωραία. Δεν φταίτε εσείς, βέβαια. Απλά τα γεγονότα. Η εικόνα της αγοράς είναι αυτή. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται και καλά κάνετε και μας τα λέτε, βέβαια, για να μας προετοιμάσετε. Λοιπόν, για να δούμε αν θα διορθωθεί και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα. Πάλι και εκεί θα πρέπει να μιλάμε για επιδόματα, ας πούμε, για τον κόσμο. Υπάρχουν κάποια επιδόματα ενοικίου, βέβαια. Ανοίγεται μια κουβέντα που είναι πολύ σημαντική. Θα σας αναφέρω το εξής. Είδαμε την κυβέρνηση να μπαίνει στη λογική να δημιουργεί μέσα του Υπουργείου Εργασίας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Αυτό το σχέδιο στεγαστικής πολιτικής όμως πρέπει πλέον να μπει στη διαδικασία της εφαρμογής. Έχουν καθυστερήσει ήδη στις άλλες χώρες που είδα το 2018-2019 εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα και υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές με στόχο την αναχέτηση του κόστου στέγασης. Εγώ θα σας αναφέρω δύο συγκεκριμένα πράγματα. Θα μπορούσαμε τη δεδομένη χρονική στιγμή να ξαναπαναφέρουμε την έκπτωση φόρου στις κατοικίες, στις οικογένειες μάλλον, που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους. Μια έκπτωση φόρου η οποία υπήρχε στη χώρα μας πριν το 2012-2013 και ήταν υποχρέωση μνημονιακή να φύγει. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε με κάποιο τρόπο έμεσα να βοηθήσει στο κόστος στέγασης, στον μνημονιακό προϋπολογισμό. Και θα σας πω το εξής πράγμα. Σε λίγες ημέρες, μάλλον σήμερα και αύριο, ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε τρεις μήνες θα συζητάμε για τους φοιτητές. Σκεφτείτε το εξής, ότι μόλις μία στις 10 κατοικίες στην Αθήνα
και διαθέσιμη για φοιτητές είναι με ενίκη ως 300 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, 2 στις 10 κατοικίες διαθέσιμες με ενίκη ως 300 ευρώ. Πρέπει άμεσα οι άνθρωποι μας ακούν να μπουν στη λογική ότι η πολιτεία να θεσμοθετήσει μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε κάπως να ελαφρύνουμε το κόστος στέγασης. Έχει εξαλειφθεί κιόλας η έκπτωση χώρου όσον αφορά τους φοιτητές. Σκεφτείτε, μια οικογένεια έχει ένα φοιτητή. Οι περισσότερες ξεχνάνε αυτό το ενδεχόμενο να πάει. Λέει, θες να περάσεις, θα περάσεις εδώ σου, στην πόλη που είμαστε. Δυστυχώς πάρα πολλοί πηγαίνουν σε αυτή τη λύση, κύριε Μπάκα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολλά θέματα τώρα μαζί, ίσως το είναι πολλά τα θέματα. Καλά σας κάνετε και μας το είπατε. Πάρα πολύ. Θυμήσατε ότι υπάρχουν και σχετικές φοροελαφρύνσεις, τις πούμε, για να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους. Θα το δούμε και αυτό. Θίξαμε και αυτό το θέμα.